Μένουμε στο θέμα, ανοίγουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας, Γιώργος Μιχαηλίδης και Φίβος Κλαβιανός μαζί μας από την αίθουσα ειδήσεων. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, Γιώργο, σήμερα ουσιαστικά είδαμε να εκτελήσετε άλλη μια κόντρα για την οικονομία, η οποία φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα είναι το μόνιμο γήπεδο επί του οποίου θα αντιπαρατίθενται τα πολιτικά κόμματα και κυρίως οι δύο βασικές δυνάμεις, η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Καιρός είναι, Γιώργο, να δούμε και λίγο αντιπαράθεση, γιατί μη γελιόμαστε. Όλο το προηγούμενο διάστημα, μία με τα εθνικά, μία με τον κορονοϊό, ήταν ζητήματα τα οποία επέβαλαν το να μην συγκρούονται τα κόμματα. Ναι. Ηθικά τουλάχιστον. Τώρα από εκεί έπειτα, στο ζήτημα της οικονομίας. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να κρατάμε ως πολλαπλασιαστή στην όλη κουβέντα είναι ότι η ελληνική οικονομία σημείωσε τη χαμηλότερη ύφεση για το πρώτο τρίμηνο του 2020 εν συγκρίση πάντα με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που είναι αρκετά θετικό. Θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι το δελτίο συγκεκριμένα ήταν αυτό το οποίο είχε αποκαλύψει ότι τις συνεχόμενες παρεμβάσεις στη στήριξη της οικονομίας. Δηλαδή, εδώ μας τα έλεγες πρώτος εσύ κάθε φορά. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα πριν λίγες ώρες, πάλι το είχαμε ανακοινώσει περίπου πριν 2 εβδομάδες ότι θα έρθουν, και μάλιστα σε ερώτηση του Φίβου όταν ήμασταν μαζί και συζητούσαμε, ότι θα έρθει κι άλλη στήριξη στο εν λόγω πρόγραμμα. Ναι. Τώρα το εάν αυτή η στήριξη θα είναι αρκετή, πρέπει να σου πω εγώ ότι κατά πάσα πιθανότητα όχι, διότι δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο θα προκύψει στο επόμενο διάστημα και κυρίως μετά το πέρας της όποιας τουριστικής περίοδου. Οπότε νομίζω ότι, και πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον στην κυβέρνηση εξετάζουν και νέες παρεμβάσεις από τον Αύγουστο και ύστερα. Ναι. Γιατί από τότε θα ξεκινήσουν να βλέπουν και ποια θα είναι τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την τουριστική κίνηση. Δηλαδή πόσος κόσμος προσελήφθη περισσότερο. Πόσος κόσμος φαίνεται ότι θα απολυθεί μετά, δηλαδή θα λύσει τη συνεργασία του από αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί συνήθως τις προηγούμενες χρονιές βλέπαμε μία πτώση των εργαζομένων, του αριθμού των εργαζομένων περί τον Νοέμβριο. Φέτος αυτό θα γυρίσει πιο γρήγορα λόγω της μικρότερης τουριστικής περίοδου. Βέβαια. Και σίγουρα φυσικά θα παίξει ρόλο και η υγειονομική κατάσταση. Αν ξαφνικά οι επιστήμονες προβλέψουν και πούν στον κύριο Μητσοτάκη ότι από τέλος Σεπτεμβρίου περιμένουμε δεύτερο κύμα, την ίδια ώρα οι επιστήμονες παγκοσμίως δεν έχουν βρει κάποιο φάρμακο ή κάποιο εμβόλιο, ειδικά για το εμβόλιο μοιάζει αδύνατο να το έχουν βρει μέχρι τότε, νομίζω θα έχουμε να συζητάμε πάρα πολλά πράγματα για την οικονομία. Τώρα, αυτό το οποίο απάντησε ο κύριος Τσακαλώτος στον κύριο Γεωργιάδη, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, διότι είναι πάρα πολύ οικονομικό το ζήτημα και εγώ οικονομικό ρεπορτάζ δεν κάνω. Πρέπει να μιλάω για αυτά τα οποία γνωρίζω. Το σημαντικό όμως, σου είπα, είναι αυτό. Πρώτο τρίμηνο η ύφεση ήταν χαμηλότερη εν συγκρίση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πέσουν πολλά χρήματα το επόμενο διάστημα. Έχουμε πει ότι με επικεφαλή τον κύριο Πισαρίδη θα περιμένουμε γύρω στο τέλος Αυγούστου να ανακοινωθεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Ναι. Τα χρήματα φυσικά τα οποία ακόμη δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Η πρόταση της Κομισιόν ήταν αυτή. Πρέπει να περάσει από όλα τα κοινοβούλια, πρέπει να εγκριθεί, πρέπει να καραθαρογραφεί, πρέπει να σφραγιστεί. Μάλιστα. Και τότε η Ελλάδα θα έχει κάποια δεδομένα. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πολύ καλή ένεση για την οικονομία, πέραν των δυνατοτήτων που έχει μέχρι στιγμής. Πάντως, Φίβο, εσύ το πρωί την έβγαλες την είδηση εν μέσω μιας αντιπαράθεσης που είχες με τον Άδωνη Γεωργιάδη και μέσα από τέλος πάντων βαρύς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, παραδέχθηκε ότι αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε φιλοδορήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια τελικά ανεβάζουν τους ρυθμούς ανάπτυξης. Εγώ, Γιώργο, τηλεοπτική δημοσιογραφία, έχω μάθει σε αυτό το κανάλι. Πρέπει να υπάρχει πλουραλισμός, έχω μάθει, και να μπορούν τα επιχειρήματα να ξεδιπλώνονται. Όταν λοιπόν έκανα μια πολύ εύλογη ερώτηση στον κύριο Γεωργιάδη, που μου τη λένε όλοι οι μαγαζάτορες στην πιάτσα, ότι δεν υπάρχει τζίρος, δεν καταναλώνουν οι πολίτες και ότι δεν φτάνουν τα χρήματα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία στις τσέπες μας, εισέπραξα ύβρις και μου είπε ότι είμαι μέσα σε ένα παράλληλο σύμπαν. Στην πορεία, βέβαια, επειδή στριμώχτηκε, έπεσε σε αυτό το λάθος, το οποίο όμως δείχνει την αλήθεια. Είπε ότι έδωσε νωρίτερα τα χρήματα ο ΣΥΡΙΖΑ τη 13η σύνταξη, αντί στο τέλος του χρόνου όπως συνήθως, και γι' αυτό είχε μεγαλύτερη ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό όμως είναι μια ουσιαστική παραδοχή, πρώτον, ότι όντως ήταν αναπτυξιακά τα επιδόματα για την ίσχυη αντιζήτηση του ΣΥΡΙΖΑ, της προηγούμενης κυβέρνησης, και δεύτερον, η πολιτική της κυβέρνησης στο δεύτερο εξάμεινο του 19, με τις φοροελαφρύνσεις κυρίως στα υψηλά εισοδήματα, δεν απέδωσε το ίδιο. Και γι' αυτό υπήρξε επιβράδυση ανάπτυξης στο 1%. Εν πάση περιπτώσει, η δική μου προσωπική κόντρα δεν έχει καμία σημασία για το τι σκέφτονται οι πολίτες. Απ' την άλλη όμως, το να προσβάλλονται οι δημοσιογράφοι που ζητάνε απαντήσεις, τελικά είναι προσβολή
της ίδιας της κοινής νόμης, των ανθρώπων που έχουν αγωνία και περιμένουν να τα ακούσουν. Και επειδή όντως όταν υπήρξαν κάποιες απαντήσεις και είναι ουσιαστικός διάλογος, βγήκαν και κάποιες ειδήσεις και συμπεράσματα, εγώ στέκομαι σε αυτό που δέχτηκε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα με μεγαλύτερη δυνατότητα χρόνου για να μπορεί να ξεδιπλωθεί ο διάλογος. Εγώ το κρατάω και περιμένω πότε αυτό θα συμβεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την όξυνση της πολιτικής κόντρας σε σχέση με τα οικονομικά, επειδή εμένα η εικόνα μου δεν είναι αυτή που λέει ο Γιώργος, δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση στην οικονομία και το πρώτο τρίμηνο ήταν πριν υπάρξει ο κορονοϊός στην Ελλάδα, μόλις 15 μέρες, και για μια οικονομία που δεν έχει ισχυρές εξαγωγές, ιδίως στην Κίνα που ήταν το πρόβλημα, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας να εφιστάμεθα άσχημες συνέπειες της επιδημίας. Άρα δεν είναι καθόλου καθησυχαστικός. Για το επικοινωνιακό, αυτό που ξέρω είναι ότι η γραμμή, η εντολή του κυρίου Τσίπρα προς, προς την αξιωματική αντιπολίτευση είναι σκληρό ροκ. Και αυτό θα το δούμε να εκτελήσεται και αύριο στη Βουλή. Μάλιστα, αύριο που οι δύο αρχηγοί, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Γιώργο, θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για την οικονομία, έπειτα από την ερώτηση που έχει καταθέσει προς τον Πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας αναφορικά με τα μέτρα στήριξης οικονομίας, επιχειρήσεων και εργαζομένων. Έτσι. Νομίζω θα είναι η πρώτη φορά εδώ και από όταν ξέσπασε και η επιδημία του κορονοϊού, η πανδημία μάλλον για να το λέμε πιο σωστά, που θα δούμε τους δύο αρχηγούς να απευθύνουν το ένα στον άλλον και να μιλούν ξεκάθαρα για το οικονομικό σχέδιο το οποίο θέλουν από τη μία κυβέρνηση να ξεδιπλωθεί και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει. Νομίζω η αντιπαράθεση θα είναι σκληρή, ο καθένας θα υπερασπιστεί φυσικά το δικό του το σχέδιο. Αυτό το οποίο νομίζω μου λένε τουλάχιστον και από το κυβερνών κόμμα είναι ότι θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να απαντήσει στο πώς στηρίζει αυτό το οποίο λέει συνεχώς, ότι μας λέτε για ένα πακέτο μέτρων 24 δισεκατομμυρίων, αλλά δεν το βλέπουμε πού είναι. Τουλάχιστον θα περιμένουμε να ακούσουμε μια απάντηση ως προς αυτό. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τη σχολιάσουμε λοιπόν αύριο τέτοια ώρα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ.